Δραματική μείωση σημειώνουν οι εξαγωγές επιτραπέζιου σταφυλιού από την Κρήτη τη στιγμή που η Ελλάδα βιώνει μία από τις καλύτερες περιόδους, αφού το 2017 έκλεισε με αύξηση ρεκόρ δεκαετίας. Η μείωση στην Κρήτη ξεπερνά το 50%. Από τους 30.000 τόνους περίπου επιτραπέζιου σταφυλιού που έφυγαν από το νησί με προορισμό τις διεθνείς αγορές το 2014, το 2015 ήρθε η ολοκληρωτική πανολεθρία με 9.000 τόνους και το 2017 έκλεισε με 12.000 τόνους περίπου. Στην κεντρική Μακεδονία και στη δυτική υπάρχουν πάρα πολλές κόκκινες ποικιλίες, όπως είναι η Crimson και κάποιες άλλες καινούργιες ποικιλίες σταφυλιών που αυτές έχουν κατακτήσει τις αγορές στο εξωτερικό. Αυτή η νέα φύτευση και η μείωση του κριτικού αμπελώνα διατηρεί πάλι τους 100.000 τόνους. Η Κρήτη έβγαζε περίπου 30.000 τόνους μέχρι και πριν μία πενταετία εξαγώσιμα επιτραπέζια σταφύλια και τώρα πιάνει τους 12 με 15.000 τόνους. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αφενός με στην ποικιλιακή σύνδεση των κρητικών επιτραπεζίων σταφυλιών, την διαφορετική και πρόωρη ορίμασή τους όταν ο ανταγωνισμός βρίσκεται δυνατά μέσα στις καταναλωτικές αγορές και κατά συνέπεια χρειάζεται και για την Κρήτη μια προσαρμογή νωρίτερα ίσως από άλλες περιφέρειες του αμπελουργικού της δυναμικού σε ποικιλίες που ζητούνται. Η ξηρασία, η ανομβρία και ο καύσωνας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατακόρυφη μείωση των εξαγωγών επιτραπέζιου σταφυλιού στην Κρήτη. Και σε καιρικά φαινόμενα, λόγω της ανομβρίας που στην Κρήτη δεν γίνονται υποδομές και δεν υπάρχει νερό, ο παραγωγός δεν μπορεί να συνεχίσει και να καλλιεργεί αμπέλια χωρίς νερό. Το νερό είναι πρώτης ανάγκης για να μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή και να έρθει στα επίπεδα που ήταν πριν. Αλλά όπως βλέπετε, ειδικά φέτος, αν συνεχίσει έτσι, πάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Η ξηρασία έχει να κάνει και οι καύσωνες. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε καύσωνες στο νησί, το οποίο μειώνουν την παραγωγή στο 50%. Πάντως, τα ποσοστά στο σύνολο της Ελλάδας είναι θεαματικά. Η αύξηση που πέτυχε η χώρα το 2017 στις εξαγωγές σταφυλιού είναι αύξηση ρεκόρ. Οι ποσότητες που έφυγαν εκτός ελληνικών συνόρων διαμορφώνονται στο τέλος Νοεμβρίου σε 93.626 τόνους, φτάνοντας σχεδόν τα ιστορικά επίπεδα των 98.000 τόνων του 2006. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι εξαγωγές κυμαίνονται μεταξύ των 70.000 και 85.000 τόνων ετησίως. Και προσβλέπουμε πώς θα κατακτήσουμε τη θέση μας στις αγορές που είχαμε πριν από το 2006. Περίπου οι εξαγωγές μας επιτραπέζια σταφύλια εκειμένοντος γύρω στις 100.000 τόνους. Είναι ευκαιρία με την ποικιλιακή αναδιάρθρωση που συντελείται σταδιακά με αργούς ρυθμούς μες στην Ελλάδα, με την προσαρμογή τους δηλαδή σε έγχρωμες ποικιλίες, αυτές πώς είναι δυνατόν να επιταχυνθούν προκειμένου να προλάβουμε τις καταναλωτικές αγορές, να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση που θα διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Παραδοσιακές χώρες προορισμού του επιτραπέζιου σταφυλιού της Ελλάδας είναι η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, φέτος, σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς, υπήρξαν απώλειες από την αγορά της Αγγλίας.